Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το Tap the Cycle. Σκοπός του παιχνιδιού είναι όταν τα χρώματα του background και του εσωτερικού του κύκλου είναι ίδια, να πατηθεί ένα κλικ εσωτερικά του κύκλου ώστε να πάρουμε έναν πόντο. Η δυσκολία του παιχνιδιού είναι κάθε φορά που το σκορ ανεβαίνει, ο κύκλος να τρέχει πιο γρήγορα και η εναλλαγή χρωμάτων κύκλου και background να είναι ταχύτερη. Όταν πατηθεί ένα λάθος κλικ, τότε το παιχνίδι τελειώνει και μας εμφανίζει το σκορ μας. Ας ξεκινήσουμε. Συγγνώμη γι' αυτό. Ανοίγουμε το Android Studio. Ξεκινάμε ένα καινούριο Android Project. Βάζουμε το όνομα της εφαρμογής μας, Tap the Cycle. Πατάμε Next. Εδώ επιλέγουμε τη version, δηλαδή μέχρι ποια version θα τρέχει η εφαρμογή μας. Μας λέει ότι 4,4 λέει ότι τρέχει σε 95% του παγκόσμιου εφαρμογών. Πατάμε Next, Empty Activity. Next και τέλος finish. Θα χρειαστεί να περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα, ίσως και ένα λεπτό, μέχρι να ετοιμαστεί το project μας. Περιμένουμε να γίνει το syncing. Το πρώτο project που εμφανιστεί είναι το Hello World. Όταν θα είναι έτοιμο, θα δούμε δύο αρχεία να ανοίγουν, ένα Java και ένα XML. Τότε θα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Τα αρχεία μπορείτε να τα βρείτε για το Java, στη Java, στο πρώτο φάκελο, Domain Activity, και στο REST Layout είναι το αρχείο XML. Αυτό είναι το Activity. Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να φτιάξουμε έναν emulator, δηλαδή μια συσκευή. Πάμε στο AFD Manager. Πατάμε Create Virtual Device. New Hardware Profile. Δίνουμε το όνομα στη συσκευή μας. My Device θα την ονομάσουμε εμείς. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα Full HD με όσες σύντσες επιθυμείτε και πατάμε Finish. Το επιλέγουμε My Device, πατάμε Next και καθιστάμε μια version του Android της συσκευή μας. Εδώ έχουμε βάλει την 9. Αν δεν το έχετε, θα πρέπει να κατεβάσετε. Next και Finish. Και κινούμε το Virtual Device μας. Ίσως πάρει και αυτό ένα μικρό χρονικό διάστημα για να ετοιμαστεί. Ας κλείσουμε αυτό το παράθυρο. Το πρόγραμμα που θα εμφανιστεί είναι μια άσπρη οθόνη με το Hello World μέσα. Η συσκευή μας είναι έτοιμη.
για να τρέξουμε το project, πατάμε play. Ok. Βλέπουμε ότι ξεκινάει να το τρέχει. Τις επόμενες φορές θα είναι πιο γρήγορο. Ορίστε, είμαστε έτοιμοι. Το αρχείο XML τώρα είναι αυτό που θα εμφανίσει στην οθόνη μας. Δηλαδή το Hello World που βλέπουμε είναι ένα text view. Εδώ υπάρχει το design. Καλό θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα με drag and drop στο design και καλύτερα θα ήταν να τα γράψουμε το πληκτρολόγιο. Και εδώ είναι το αρχείο μας, Java, που θα γράψουμε τον κωδικά μας. Εδώ υπάρχει το Set Content View, το οποίο συνδέεται με ένα Layout, το Activity Main, το οποίο είναι το αρχείο XML. Για να αρχίσουμε στο XML, θα δημιουργήσουμε ένα button, το οποίο θα είναι στο μέσο της οθόνης. Δημιουργούμε ένα button, στο width βάζουμε wrap content και στο height το ίδιο. Δίνουμε ένα id στο button γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε μετά. id ίσον εισαγωγικά παπάκι syn id slash και ένα όνομα. Το button 1 θα δώσουμε εμείς. Τώρα υπάρχουν 3 layout. Είναι το constraint, υπάρχει και το linear layout και το relative layout. Μέσα αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε up, layout, constraint, bottom to bottom off και βάζουμε parent. Top to top off, parent, left to left off, parent, right to right of parent. Και τώρα θα δώσουμε και το text start. Τώρα δεν χρειάζεται να πατάμε συνέχεια play, πατάμε απλά τον κεραυνό και γίνεται ανανέωση του κώδικα. Και έγινε. Το πατάμε, δεν γίνεται κάτι. Πάμε να βάλουμε να κάνει κάτι. Στην onCreate θα βάλουμε τον αρχικό κώδικα. Παίρνουμε το button και πατώντας το θα πρέπει να αλλάζει από την άσπρη οθόνη με το κουμπί start στο παιχνίδι μας. Το παιχνίδι είναι φτιαγμένο σε ένα καμβά στο οποίο πάνω θα ζωγραφίσουμε. Button bat 1 ίσον find view by id r.id και το όνομα id που δώσαμε στην XML. Το button 1 δηλαδή. Μας το δείχνει κιόλας. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να αλλάζουμε το content view από αυτό το αρχείο στο Canva. Οπότε bat1.setOnClickListener new view on click listener και εδώ μέσα απλά θα αλλάξουμε το content σε
set content view, new, my view το ονομάζουμε, get base context. Τώρα βγαίνουμε από την onCreate και πρέπει να δημιουργήσουμε το my view. Public class MyView extends view. Μέσα στο view public MyView context και ονόμα context. Super context. Και άλλη μια συνάρτηση. Protected void on draw. Αυτό πρέπει να γραφτεί ακριβώς όπως το γράφουμε. Canvas, πατάμε Alt Enter, Canvas. Και super.ondraw, Canvas. Και μέσα σε αυτή την Protected Void θα γράψουμε τον κώδικα του Canva μας. Δηλαδή τι θα εμφανίσουμε. Το κύκλο, τα χρώματα, το background και όλα τα υπόλοιπα. Σαν τελευταία εντολή θα βάλουμε την invalidate, η οποία είναι να ξανατρέχει αυτή τη συνάρτηση συνέχεια, ξανά και ξανά, έτσι ώστε να ζωγραφίζει το κύκλο συνέχεια. Ωραία. Τώρα το background, το περίγραμμα του κύκλου, το ιστορικό του κύκλου και το νούμερο που εμφανίζει το σκορ μας θα είναι αντικείμενα paint όλα. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το background. Για να δούμε αυτό ότι τρέχει, όταν πατήσουμε το start θα πρέπει να μας πετάξει σε μια λευκή οθόνη. Κάνουμε ανανέωση. Πατάμε start και μας πετάει σε μια άσπρη οθόνη, όπως είπαμε. Δηλαδή μας πέταξε στο My View αυτό που φτιάχνουμε τώρα. Τώρα απλά θα αλλάξουμε χρώμα στο background, οπότε Paint, Paint 1 και βάζουμε Anti-Alias Flag ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο πιξέλιασμα . Τώρα πάμε στην onDraw paint1.setColor color.yellow. Δώσαμε χρώμα στο background και τώρα το εμφανίζουμε. Canvas, draw, paint και μέσα παρενθέσεις Paint 1. Ας το τρέξουμε. Τώρα με το που πατήσουμε Start θα πρέπει να γίνει κίτρινη οθόνη μας. Και έγινε. Πάμε να φτιάξουμε το περίγραμμα του κύκλου. Κάνουμε ένα καινούριο Paint. Ονομάζουμε Paint 2. New Paint. Αντί Alias flag. Εδώ επειδή χρειάζεται και περίγραμμα θα δώσουμε ένα style το οποίο θα είναι το stroke. Χρειάζεται να είναι κεφαλαία εδώ πέρα. Θα το δώσουμε πάχος. Set stroke width. Το δίνουμε 10. Και θα δώσουμε και ένα χρώμα, μαύρο.
check color, color.black. Και canvas. Τώρα έχουμε κύκλο, οπότε βάζουμε draw circle και μέσα στην draw circle δίνουμε 4 μεταβλητές. Οι πρώτες δύο παράμετροι θα είναι το ύψος και το μήκος από το οποίο θα ξεκινήσει ο κύκλος. Η δεύτερη παράμετρος θα είναι η ακτίνα. Η τρίτη θα είναι η ακτίνα, συγγνώμη. Και η τέταρτη το χρώμα. Εδώ δημιουργούμε δύο μεταβλητές, χ και ψ. Και εδώ δίνουμε στο χ, ίσον get width. Το get width θα πάρει αυτόματα το πλάτος της οθόνης του κινητού. Και επίσης στο ψ θα δώσουμε get height, οπότε θα πάρει το ύψος. Εμείς, επειδή θέλουμε να εμφανίσουμε τον κύκλο στη μέση της οθόνης, θα βάλουμε χ δια 2, κόμμα ψ δια 2, radius 100 pixel, η ακτίνα του κύκλου, και paint 2. Ας δούμε τι έχουμε κάνει. Να, τόσο κύκλος εμφανίστηκε. Τώρα θα κάνουμε ένα τρίτο paint με το εσωτερικό του κύκλου, θα το γεμίσουμε με κόκκινο χρώμα. Paint 3. Του δίνουμε ένα style, το οποίο τώρα θα είναι fill, γιατί θέλουμε να το γεμίσουμε με κόκκινο χρώμα. Του δίνουμε το κόκκινο χρώμα τώρα, set color, color.red, και πάλι canvas, draw circle, χ δια 2, ψ δια 2, radius και paint 3. Ας το τρέξουμε και αυτό. Πατάμε start και βλέπουμε το κύκλο είναι κόκκινος με μαύρο περίγραμμα. Τώρα θα βάλουμε στο κέντρο του κύκλου ένα text για να δείχνει το score μας. Πάμε. Paint, Paint 4. Το Paint 4 θα είναι text, οπότε Paint 4. Set text size 100 και αυτό, 100 pixel. Paint4.set text align. Το βάζουμε center. Και canvas draw, τελεία, draw text. Και εδώ παίρνουμε πάλι 4 παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι ένα string το οποίο θα μας δείχνει το score, το οποίο το βάζουμε 0. Οι άλλες δύο παράμετροι είναι χ δια 2 και ψ δια 2 για να είναι στο κέντρο, και paint 4. Το τρέχουμε. Βλέπουμε το 0, δεν είναι κεντραρισμένο στο ύψος, οπότε πάμε στις τεταμένες ψ και προσθέτουμε 35 pixel. Το ξανατρέχουμε, πατάμε το start, ωραία, είναι στο κέντρο, είμαστε εντάξει. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να κουνήσουμε τον κύκλο. Θα δημιουργήσουμε κάποιες έξτρα μεταβλητές για να μας βοηθήσουν. Χ1 ίσον με 0, ψ1 ίσον με 0,
η ταχύτητα με την οποία θα προχωράει, με πόσα πίξελ θα προχωράει δηλαδή, μέσα στο καμβά ο κύκλος μας. Θα βάζουμε 5, speed χ και speed ψ. Τα πίξελ μας είναι 1080x1220. Αυτή τη στιγμή το χ2 είναι τα 540 πίξελ, οπότε θα πηγαίνει συν 5 κλπ. Βάζουμε άλλες δύο μεταβλητές, χ-core και ψ-core. Φτιάχνουμε για το χ για να δούμε πώς δουλεύει. Χ-core ισον χ συν χ1 δια 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις βάζουμε τώρα το χ-core. Και δημιουργούμε δύο μεταβλητές, boolean a ίσον με true, b ίσον με true, a για το χ και b για το ψ. Τώρα, εάν χ core συν radius, την ακτίνα μας, είναι μεγαλύτερο ίσο του χ, δηλαδή αν προσπεράσει τα 180 pixel, ο κύκλος δεν θέλει να βγει έξω από την οθόνη. Όταν φτάσει στα 1080 θα βγει απ' έξω και δεν το θέλουμε. Κάνουμε το α ίσον false. Else if, εάν το χ corp μείον την ακτίνα μας είναι μικρότερο του μηδενός, για να μην βγει από αριστερά αυτή τη φορά, μικρότερο ίσο, α ίσον true. Και σύμφωνα με το α, if α, τότε χ1 ίσον χ1 συν speed χ. Else χ1 ίσον χ1 μείον speed χ. Ας το τρέξουμε. Εδώ ξεχάσαμε την παρένθεση. Ωραία. Βλέπουμε ότι κινείται δεξιά. Χτυπάει, πάει προς τα αριστερά. Αν δεν είχαμε βάλει την ακτίνα, θα πήγαινε το κέντρο του κύκλου μέχρι την άκρη, οπότε ο μισός κύκλος ήταν εκτός οθόνης. Ας κάνουμε το ίδιο τώρα και για το ψ. Το κάνουμε copy-paste. Και αλλάζουμε όπου χ το ψ και όπου a το b. Και εδώ ψ και εδώ ψ και ένα τελευταίο. Και εδώ θα μπει το ψ core. Ας το τρέξουμε. Βλέπουμε ότι πάει διαγώνια. Χτυπάει, επιστρέφει, οπότε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να αλλάζω τα χρώματα μέσα στο κύκλο. Θα κάνουμε έναν πίνακα ο οποίος θα περιέχει 5 χρώματα και φυσικά θα έχει και το κίτρινο μέσα. Θα είναι ακέραιοι αριθμοί. Colors ίσον color.red color.green color.yellow, το κίτρινο που είπαμε, μπλε
Και τέλος ας βάλουμε το μοβ, το ματζέντα. Ωραία, τώρα φτιάχνουμε μια random, μια συνάρτηση η οποία θα παράγει ένα random. Ώστε να παράγει τυχαία ένα από αυτά τα χρώματα για να το βάζουμε μέσα στον κύκλο. Έχουμε δύο αντικείμενα. Ένα αντικείμενο είναι ο Handler. Θα το ονομάσουμε Han, ίσον New Handler. Και ένα Runnable, το οποίο θα το ονομάσουμε Runner, ίσον New Runnable. Και μέσα σε αυτή τη void run που θα τρέχει, δημιουργούμε την τυχαία μας συνάρτηση. Εδώ ένα ερωτηματικό και int run. Στη run δώστε rand.nextInt και μέσα βάλτε το 5. Τώρα δημιουργούμε μία άπειρη for, έτσι ώστε να τρέχει για πάντα αυτό. Και μέσα στη for θα βάλουμε μία if, έτσι ώστε το χρώμα που έχουμε ήδη, στην πρώτη περίπτωση το κόκκινο, να μην ξαναδώσει το κόκκινο, γιατί θα κρατήσει το διπλάσιο χρόνο. Παίρνουμε από το background το color, paint 1, get color, πήραμε το χρώμα. Να είναι διάφορο με το color, με τον πίνακα και η run που έχουμε. Τότε απλά το background θα παίρνει το χρώμα set color colors του run. Και επειδή η φορά είναι άπειρη, βάζουμε το break. Ωραία, τώρα το φτιάξαμε. Για να τρέχει αυτή η runnable θα πρέπει να μπει μέσα στο MyView μετά τη Super. Αυτή η συνάρτηση θα πρέπει να αλλάζει τα χρώματα ανά κάποιο χρονικό διάστημα. Βάζουμε τη μεταβλητή Long CTMLS ίση με 2000, δηλαδή 2 δευτερόλεπτα. Οπότε ανά 2 δευτερόλεπτα αλλάζει το χρώμα στο εσωτερικό του κύκλου. Και εδώ θα βάλουμε han.postdelete το αντικείμενο runnable και τα δευτερόλεπτα. Πάμε να το τρέξουμε. Έχουμε ένα λάθος κάπου. Colors είναι, όχι color για τον πίνακά μας. Δεν αλλάζει το χρώμα, κάπου κάτι έχουμε ξεχάσει. Ωραία. Όποιο χρώμα και αν δώσουμε, invalidate. Ο κώδικας θα τρέχει συνέχεια και συνέχεια, οπότε θα δίνει συνέχεια το χρώμα κόκκινο. Απλά θα σβήσουμε αυτή την εντολή και ξανατρέχουμε. Το διώχνουμε και πατάμε ξανά το play. Κάπου έχουμε κάποιο λαθάκι ακόμη. Ωραία. Αυτή η random πρέπει να μπαίνει μέσα στη for πάνω από την if. Για να το δούμε. Το κλείνουμε πάλι. Play ξανά.
start. Κάτι τελευταίο πρέπει να έχουμε ξεχάσει. Να το λάθος μας, ψάχνουμε το ιστορικό του κύκλου, το Paint 3 και όχι το background που ήταν το Paint 1. Να το. Ανά 2 δευτερόλεπτα αλλάζει το χρώμα του κύκλου, οπότε είμαστε εντάξει. Εμφανίστηκε το κίτρινο, πολύ ωραία. Πάμε να φτιάξουμε το σκορ μας. Κάθε φορά που τα χρώματα είναι ίδια, τότε θα πρέπει να ανεβαίνει το σκορ μας. Θα έχουμε μια μεταβλητή int, την οποία την ονομάζουμε clicks και την ονομάζουμε αρχή με τιμή 0. Και αυτή η τιμή clicks θα πρέπει να μπει εδώ μέσα. Πρώτη παράμετρος είναι text, οπότε παίρνουμε τον ακέραιό μας. Integer to string. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε μια συνάρτηση για τα event. Event είναι όταν κάνεις ένα κλικ στην οθόνη ή όταν σένεις το δάχτυλο στην οθόνη. Οπότε ξεκινάμε. Override public boolean on touch event. Και μέσα motion event. Motion event. Δηλαδή το event αυτό είναι το click που κάνουμε. Βάζουμε return false σαν τελευταία εντολή και εδώ μέσα γράφουμε τον κωδικά μας. Τώρα παίρνουμε δύο τιμές, tab χ και tab ψ, τις συντεταγμένες που έχουμε ακουμπήσει στο δάχτυλο, ίσον με event .get χ και για το ψ event.get ψ. Τώρα, αφού πήραμε αυτές τις δύο συνταγμένες, θα πρέπει να τις συγκρίνουμε με τις συνταγμένες του κύκλου. If tab χ είναι μικρότερο του χ core συν την ακτίνα και tab χ μεγαλύτερο του χ core μείον την ακτίνα, και το ίδιο πρέπει να ισχύει για το ταύψη. Ταύψη μικρότερο ψικόρ στην την ακτίνα και ταύψη μεγαλύτερο ψικόρ μείον την ακτίνα. Και επίσης πρέπει να συγκρίνουμε και τα χρώματα του background με το ιστορικό του κύκλου. Paint 1 με το ιστορικό του κύκλου, παίρνω το χρώμα με το Paint 3 να είναι ίσα. Τότε αυτό που θα κάνω, απλά αυξάνω το κλικ. Πάμε να το τρέξουμε. Περιμένουμε το κίτρινο για να πατήσουμε το κλικ. Βλέπουμε ότι είναι σωστό. Μόλις το κίτρινο ξανά τα κλικ. Τώρα πάμε να βάλουμε τη δυσκολία. Θα πρέπει ο κύκλος να κινείται όλο και πιο γρήγορα. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι αυξάνουμε το speed χ και το speed ψ. Το αυξάνουμε κατά 5. Το τρέχουμε για να το δούμε. Θα δούμε πόσο γρήγορα θα πηγαίνει με σκορ 8 και λοιπά. Βλέπουμε ότι πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε είμαστε ok. Αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα
είναι να κάνουμε τα χρώματα του κύκλου να αναβοζούν πιο γρήγορα. Δηλαδή θα πρέπει να τρέχουμε αυτή τη συνάρτηση με μικρότερο το CT MLS. Οπότε το κατεβάζουμε κατά 50 και θα πρέπει να το σταματάμε και να το ξεκινάμε από την αρχή. Για να τη σταματήσουμε γράφουμε han.removeCallbacks και μέσα το runnable. Και την ξεκινάμε ξανά. runnable.run. Θα το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο εδώ. Το κάνουμε 400 για να δούμε πόσο γρήγορα θα πάει. Τώρα επίσης δεν μας αφήνει να κάνουμε περισσότερα κλικ, γιατί μόλις πατάμε σωστό κλικ αλλάζει το χρώμα. Οπότε βλέπουμε ότι αλλάζουν και πιο γρήγορα τα χρώματα. Περιμένουμε να μας βάλει το κίτρινο. Να το. Ωραία, είμαστε εντάξει. Τώρα θα πρέπει να προσέχουμε, εφόσον κατεβάζουμε το χρονικό όριο, να μην πάει κάτω από το 0. Οπότε, ας πούμε, όταν είναι μικρότερο ίσο του 100, θα παραμένει στο 100. Αυτό είναι δικό σας θέμα, πόσο θέλετε να το βάλετε. Και επίσης μια δυσκολία ακόμη είναι να αλλάζει το χρώμα του background. Ας πούμε, ανά 5 κλικ. Ας το κάνουμε ανά 2 για να δούμε πώς είναι. Όταν τα κλικ mode 2 είναι ίσο με το 0, τότε θα φτιάξουμε μια παρόμοια συνάρτηση όπως αυτήν εδώ, int run apiry for run iso run next int με τα ίδια χρώματα, εννοείται το background με το ιστορικό κύκλου πρέπει να είναι με τα ίδια χρώματα. Εάν colors του run είναι διαφορετικό με το paint 1 get color για το background μιλάμε τώρα, τότε θα δώσουμε σε μια μεταβλητή background color, έτσι την ονομάζουμε, δίνουμε colors to run. Θα πρέπει να τη δηλώσουμε αυτή τη μεταβλητή πάνω, background color. Και πάμε στην on draw, εδώ που έχουμε το χρώμα, και βάζουμε τη μεταβλητή background color. Πάμε να το τρέξουμε. Θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε την background color, το βάζουμε κίτρινο το χρώμα. Στο 2 πρέπει να μας αλλάξει το χρώμα μέσα. Έχει κολλήσει γιατί δεν βάλαμε την break και έτσι η for δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε το ξανατρέχουμε. Close up. Πατάμε play, start. Βλέπουμε ότι άλλαξε στα 2 κλικ, οπότε είμαστε εντάξει. Νομίζω πως με το παιχνίδι έχουμε τελειώσει σχεδόν. Απλά πρέπει να βάλουμε το λάθος κλικ, ώστε να τελειώνει το παιχνίδι.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν πατήσουμε τον κύκλο εσωτερικά, ενώ τα χρώματα του background και του κύκλου είναι διαφορετικά. Οπότε είμαστε σε αυτήν την if και γράφουμε else if. Παίρνουμε τις ίδιες παραμέτρους. Απλά τα χρώματα εδώ θα πρέπει να τα βάλουμε να είναι διαφορετικά. Τότε αυτό που θα κάνουμε είναι να φεύγουμε από αυτό το activity, το main.java, και να πηγαίνουμε σε ένα καινούριο όπου θα εμφανίζουμε απλά το score. Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο αρχείο Java, πάμε εδώ, πατάμε δεξί κλικ, new activity, empty activity, την ονομάζουμε second activity και πατάμε το finish. Μαζί με το second activity δημιουργείται και το καινούριο αρχείο XML, το οποίο είναι άδειο. Τώρα αυτό που θα κάνουμε στο XML είναι όπως πριν. Δημιουργούμε ένα text view, γιατί απλά θέλουμε να εμφανίζουμε το score, wrap content και wrap content. Δίνουμε ένα ID, παπάκι syn ID slash text 1 και να το βάλουμε στο κέντρο. Παίρνουμε πάλι αυτές τις 4 εντολές, τις βάζουμε εδώ. Και τώρα από το main θέλουμε να περνάμε στο second activity. Οπότε δημιουργούμε ένα intent, ένα σύνδεσμο. Τον ονομάζουμε intent, ίσον menu intent. Get base context. Πρώτη παράμετρος και δεύτερη παράμετρος από το main.java. Και εδώ το δεύτερο, secondActivity.class, είναι το όνομα του secondActivity.java. Και ξεκινάμε το άλλο activity, startActivity. Και μέσα στην παρένθεση intent, το όνομα που έχουμε βάλει. Πριν συνεχίσουμε όμως, πρέπει να περνάμε τη μεταβλητή score. Δημιουργούμε ένα string, το ονομάζουμε τη μεταβλητή μας score και βάζουμε όπως πριν τον ακέραιό μας, τον κάνουμε toString και μέσα clicks. Και τώρα intent, το όνομα του intent μας, τελεία put extra για να περάσουμε τη μεταβλητή μας, σε εισαγωγικά το score, κόμμα τη μεταβλητή, string, δηλαδή το score. Τώρα εφόσον περάσει στο second activity, θα πρέπει να πάρω τη μεταβλητή score και να την βάλω μέσα στο text view που έχω δημιουργήσει. String, την ονομάζουμε επίσης score, getIntent.getStringExtra και το όνομά της, score σε εισαγωγικά. Και text view, όπως πριν με το button, text 1, ίσον find view by id, r.id, text 1. Και τώρα text 1, set text, τη μεταβλητή score. Τρέχουμε. Start 0
κάναμε λάθος, εφάνιξε το 0. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα σκορ τώρα για να δούμε αν τρέχει σωστά. Είναι σωστό. Από ό,τι είδαμε τώρα, όταν πατήσαμε το πίσω είναι σαν κλεψιά, οπότε θα πρέπει να το φτιάξουμε. Και επίσης, ας μεγαλώσουμε και λίγο το σκορ. Android, text, size. Ας το βάλουμε 45 dp. Ας το βάλουμε sp καλύτερα. Πάμε πάλι στη main activity και έξω από την on create και έξω από την class μας, γιατί δεν ασχολούμαστε με το Canva. Το activity μας έχει πρόβλημα, δηλαδή όταν γίνεται resume θα πρέπει να τελειώνει το activity. Οπότε πάμε πάνω από την public, κάνουμε override. Protected, void, on restart, super.onRestart, finish και κάνουμε finish στο activity και το ξανακάνουμε start. Οπότε get base context. Όχι, συγγνώμη, get intent. Λάθος, δεν έπρεπε να γράψουμε action mode. Πρέπει να γράψουμε start activity get intent. Και το τρέχουμε. Start. Κάνουμε λάθος. Βλέπουμε ότι είναι 0. Μας το εμφανίζει και μεγαλύτερο. Πάμε πίσω. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι διασκεδάσατε.